Θα σας δείξω εγώ το ξύλο εδώ, τη βεράντα γύρω γύρω. Βλέπετε, αυτή εδώ η μπογιά την έχω φτιάξει πριν 5 χρόνια. Φτιάξτε εδώ. Έχω χρησιμοποιήσει όλα τα υλικά, όλες τις ειδικές βαφές, κυβερνίκια, ξύλου, οτιδήποτε καλύτερο υπήρχε. Δεν μπόρεσα να βρω ένα σωστό. Κάθε χρόνο έπρεπε, έσκαγαν, κάθε χρόνο έπρεπε να το ξύνω, να το βάφω. Με αυτό το είδος την μπογιά που έχω ανακαλύψει με το αλεύρι, πραγματικά εδώ αυτό εδώ το βάψιμο το έχω κάνει πριν 5 χρόνια. Τώρα το ξύνω λίγο να το φρεσκάρω και είναι και γύρω γύρω. Και αν δείτε από εκεί την άλλη πλευρά, είναι περίπου στα 20 μέτρα μήκος από εδώ και 20 από εκεί, γύρω στα 20, 40, 60, 80 μέτρα βεράντα. Για το ξύλο χρησιμοποιώ ειδικά χαρτιά, σβουρά και δηλαδή πολύ μεγάλη απόσταση. Με το γυαλόχαρτο. Αν η επιφάνεια σας είναι μικρή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γυαλόχαρτο με το χέρι. Αλλά για μένα εδώ η επιφάνεια, το ότι είναι πολύ μεγάλα, έχω μεγάλα μήκη, χρησιμοποιώ με ειδικά χαρτιά. Ψηλό, χοντρό, μεσαίο και στο τέλος με το χέρι ένα ψηλό, ψηλό γυαλόχαρτάκι. Στο τέλος το περνάω με ένα ψηλό γυαλόχαρτάκι. Ένα ψηλό. Και μην ξεχνάτε επίσης μετά να το περάσετε με ένα ψηλό πανάκι να φύγει η σκόνη. Γιατί μένει λίγο σκόνη στο χέρι. Με γάντια βέβαια, τώρα αυτό το αγγίζω γιατί η αφή φαίνεται καλύτερα. Το περνάτε μετά με ένα ψηλό πανάκι, θα το περάσω και εγώ μετά στο τέλος. Ένα ψηλό πανάκι πριν περάσει την πογιά για να περάσει το πρώτο χέρι. Να δούμε τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την μπογιά. Θα χρειαστούμε, εγώ ειδικά κάνω 3 λίτρα, επομένως εσείς διαιρείτε δια του 3, αν θέλετε να κάνετε ένα λίτρο ή παραπάνω. Εγώ χρησιμοποιώ λοιπόν υλικά για 3 λίτρα. Και έχουμε λοιπόν 3 λίτρα νερό, 90 γραμμάρια θηλυκό σίδηρο, 300 γραμμάρια αλεύρι απλό. Εδώ έχουμε λινέλαιο 300 ml, 600 γραμμάρια σκόνη κόκκινο χρώμα, αυτό που λέμε εμείς όχρα, αλλά δεν είναι, ένα όνομα που λέγεται μοριακό, τέλος πάντων για τους τεχνικούς αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πετρώματα. Εμείς τα αποκαλούμε όχρα κόκκινη, αλλά επιστημονικά δεν είναι, σημαίνει όχρα αυτό εδώ το υλικό, τέλος πάντων. Και στο σαπούνι 60 γραμμάρια. Τώρα αν εσείς χρησιμοποιήσετε υγρό σαπούνι είναι το ίδιο ακριβώς. Τώρα όσον αφορά το θηλυκό σίδηρο, το χρησιμοποιούμε μόνο όταν εμείς κάνουμε εξωτερικό χρώμα βαφή. Δηλαδή εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρώμα για να βάψω το εξωτερικό ξύλο της βεράντας μου, το οποίο το χτυπάει όλες. Τότε χρησιμοποιούμε μόνο το θηλυκό σίδηρο. Διαφορετικά, αν κάνετε μπογιά για εσωτερικό χώρο, ή το θηλυκό σίδηρο δεν το περιλαμβάνεται μέσα στην συνταγή, και αυτό το βρίσκουμε, είναι ένα θηλυκό σίδηρο, είναι λίπασμα για τους αγρότες τα φυτά. Τα φυτά χρησιμοποιούν το θηλυκό σίδηρο όταν τα φύλλα τους κυτρινίζουν. Χρησιμοποιούμε θηλυκό σίδηρο. Βάζουμε να σταθεί μέσα. Εδώ περίπου είχα το 1,5 λίτρο, βάζω περίπου λίγο μέσα νερό να ζεστάνομαι για να ρίξουμε το αλεύρι μετά. Πολύ λίγο βάζω, περίπου το 1/4. Περιμένουμε να ζεσταθεί. Να ζεσταθεί καλά. Κουκλάζει λίγο το νερό. Ρίχνουμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε σιγά σιγά επίσης όλο εδώ. Βλέπει έχει λίγο παραπάνω νερό.
ρίχνουμε το νερό, περίπου το 1 λίτρο έχω ρίξει μέχρι τώρα, ρίχνω το υπόλοιπο αλεύρι μέσα, τα 300 γραμμάρια αλεύρι που είχαμε βάλει στην άκρη και ανακατεύουμε καλά. Θερμαίνεται τώρα βέβαια η παλιά μας η φριτέτα, την οποία έχω χρησιμοποιήσει εδώ και χρόνια, την έχω χρόνια και τη χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για να κάνω τις μπογιές μου και βέβαια, όχι για να κάνω πατάτες τηγανιτές. Ρίχνουμε το 1,5 λίτρο μέσα. Τα 3 λίτρα. Τα αφήνουμε 20 λεπτά, 20 λεπτά να χοχλάσει πολύ καλά το νερό με το αλεύρι. Δεν το αφήνουμε βέβαια να χοχλάσει 20 λεπτά μόνο του, θα πρέπει συνεχώς να το ανακατεύουμε για να μην κολλήσει το αλεύρι στον πυθμένα. Κάποτε το ανακατεύουμε έτσι να είμαστε σίγουροι. Μετά από 20 λεπτά βλέπετε έχει αρχίσει και πείσει, έχει πήξει ήδη το μείγμα, φαίνεται εδώ. Αρχίζουμε λοιπόν και ρίχνουμε τώρα τα υπόλοιπα υλικά, όπως είναι το λινέλαιο. Αρχίζουμε από το λινέλαιο, τα οποία έχουμε πει ότι είναι 300 ml, ρίχνουμε το λινέλαιο μέσα, το ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια ρίχνουμε το σαπούνι μας, τα 60 ml, τα οποία έχω κομματιάσει πολύ πολύ μικρά, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να λιώσουν. Αν δεν έχετε σαπούνι στέρεο, μπορεί να χρησιμοποιήσετε υγρό. Το ίδιο, να πω εγώ είχα το στέρεο σαπούρι, χρησιμοποίησα αυτό. Το ανακατεύουμε καλά. Το ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε την όχρα μας, τα 600 γραμμάρια εδώ, ανακατεύουμε καλά. Να διασπάσουμε τους βόλους. Ρίξαμε τα 600 γραμμάρια και ανακατεύουμε καλά. Είναι αρκετά πηχτή η μπογιά μας. Στο τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίγο νερό παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι πολύ πηχτή. Τη στιγμή που θα το περάσουμε, που θα περνάμε την πογιά μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο νερό για να τη διαλύσουμε, να την κάνουμε πιο αραιή. Και στο τέλος ρίχνουμε το θηκό σίδηρο, τα 90 γραμμάρια, τα οποία είπαμε ότι αυτά τα βάζουμε μόνο αν η πογιά μας προορίζεται για εξωτερική χρήση. Ο θηκός σίδηρος προστατεύει από τις διάφορες καιρικές συνθήκες, βροχή, κρύο, ζέστη, έτσι ώστε να την κάνει πολύ πιο στερεή και ελαστική, να μην καταστρέφεται έτσι εύκολα. Και αυτό μόνο γίνεται μόνο για εξωτερική χρήση, όχι για την εσωτερική χρήση. Το αφήνουμε το εδώ καιρό
και εδώ πάλι να χοχλάσει για άλλα 15 λεπτά. Ορίστε, αυτό θα κρατήσει περίπου 15 λεπτά. Ωραία, τα 15 λεπτά έχουν περάσει. Κλείνουμε το διακόπτη, σταματάμε την θερμοκρασία. Σταματάμε τη θερμοκρασία, σταματάμε να παρέχει θερμοκρασία στο δοχείο μας και το ανακατεύουμε καλά. Και το αφήνουμε να κρυώσει. Τέλειωσε. Ανέτα. Ένα χέρι βάζω τώρα εδώ, το πρώτο χέρι. Είναι λίγο παχύ, αλλά λόγω του ότι το ξύλο έχει σκάσει λίγο, χρησιμοποιώ άλλα. Περνάει. Μπορεί να περάσετε και ένα χέρι μόνο. Ορίστε. Πανέμορφη μπογιά. Εγγύηση 10 χρόνια. Αυτό ήταν. Θα γίνει σε όλα τώρα. Τελείωσε.